Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε λοιπόν με τι θερμοκρασίες ξημερώνει η σημερινή ημέρα. Έχει ανέβει η θερμοκρασία και στα βόρεια υπηρετικά τμήματα σε σχέση με τις χθεσινές θερμοκρασιακές τιμές. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπετε από τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών, το περισσότερο κρύο αυτή τη στιγμή το εντοπίζουμε στην περιοχή των Ιωαννίνων. Ο υδράργυρος βρίσκεται μόλις στους 9 βαθμούς Κελσίου, όπως επίσης και στο κάτω νευροκόπι της Δράμας. Είμαστε κοντά στους 8 με 9 βαθμούς. Από εκεί και μετά όμως η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν προς τη Φλόρινα αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα δείχνουν περίπου 12 με 13 βαθμούς και προς την Ορεστιάδα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Είμαστε κοντά στους 15 βαθμούς. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είμαστε κοντά στους 18 βαθμούς και βέβαια λίγο πιο νότια προς τη Λάρισα και τη Λαμία ο υδράργυρος βρίσκεται κοντά στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Και πιο νότια έχουμε γενικά καλές θερμοκρασιακές τιμές. Αξίζει να σημειώσουμε την περιοχή της Τρίπολης, μια ορεινή περιοχή, ορεινή ή μειωρινή περιοχή. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι στο εσωτερικό της Πελοποννήσου είμαστε στους 12 βαθμούς Κελσίου, εχθές έκανε περισσότερο κρύο. Εδώ στην Αττική, στο κέντρο της Αθήνας, τα θερμόμετρα αυτή τη στιγμή δείχνουν 19 βαθμούς και κοντά βέβαια στους 20 βαθμούς Κελσίου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για το νότιο-νότιο Ανατολικό Αιγαίο. Πάμε να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον. Η διαταραχή, η οποία έχει αρχίσει και μετατοπίζεται από τα Βόρεια Βαλκάνια προς τα Ανατολικά τμήματα. Έτσι λοιπόν, βλέπετε τα νεφικά συστήματα που καλύπτουν περιοχές βόρεια της χώρας μας, προς τα Βόρεια λοιπόν Βαλκάνια. Αυτά τα νεφικά συστήματα στην ουσία σηματοδοτούν ένα βαρομετρικό, οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα συνοδευτεί από ψυχρό μέτωπο και θα αρχίσει λοιπόν να μετατοπίζεται προς τα Ανατολικά, νότιο-ανατολικά τμήματα και θα επιδεινώσει σημαντικά από τις απογευματινές ώρες τον καιρό για τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας μας. Θα ενισχυθούν και οι βοριάδες στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη στους επόμενους μας χάρτες, για να δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσει και η σημερινή ημέρα. Για σήμερα λοιπόν Πέμπτη, ενώ η ημέρα ξεκινάει με πολύ καλό καιρό, αν αφήσουμε βέβαια στην άκρη τους πολύ δυνατούς δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους που επηρεάζουν κυρίως το Ιόνιο και τα νότια θαλάσσια τμήματα, από εκεί και πέρα. Σε ό,τι αφορά τα καιρικά φαινόμενα, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο, τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι απόγευμα. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε αρκετές περιοχές. Στη συνέχεια όμως θα αρχίσουν να αναπτύσσονται συννεφιές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κατά τη διάρκεια της νύχτας στα βορειοανατολικά. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Οι βοριάδες μέσα στη νύχτα θα ενισχυθούν μέσα στο Αιγαίο, θα φτάσουμε ακόμη και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα βρεθεί σήμερα σε αρκετές περιοχές περίπου στους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου. Εστιάζουμε τώρα και στην περιοχή της Αττικής. Το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας θα είναι οι πολύ δυνατοί δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επηρεάσουν κυρίως περιοχές που βρέχονται από το Σαρονικό. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά, όπως επισημαίνουμε και στον χάρτη μας, οι εντάσεις των ανέμων θα φτάνουν τα 6 τοπικά, ακόμη και τα 7 μποφόρα από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις. Και αυτό είναι και το αίτιο που θα δημιουργήσει έτσι προβλήματα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της πυρκαγιάς στην περιοχή που αυτή τη στιγμή μένεται. Θερμοκρασιακά θα προσεγγίσουμε τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγο λοιπόν πιο βόρεια, και εδώ θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες μέχρι και το μεσημέρι. Στη συνέχεια όμως θα αρχίσουν να αναπτύσσονται συννεφιές και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα εκδηλωθούν βροχές και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, κεντρικά και νότια τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης. Θα αρχίσει και εδώ να φυσά ο Βαρδάρης προς το απόγευμα με μεγάλες εντάσεις, κοντά στα 6 τοπικά ακόμη και 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία, όπως βλέπετε στους δέκτες σας, να προσεγγίζει ακόμη και τους 26 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Λίγο τώρα πιο ανατολικά, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα. Από τις απογευματινές ώρες και μετά θα έχουμε πολύ ισχυρές καταιγίδες και οι οποίες θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν ακόμη και προβλήματα. Άρα λοιπόν δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Στο πεδίο των ανέμων θα αρχίσουν να ενισχύονται οι βοριάδες προς το βράδυ. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι, 6 τοπικά ακόμη και 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να προσεγγίζει και τους 27 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές για αυτά εκεί τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Πάμε τώρα λίγο πιο νότια. Βλέπουμε λοιπόν χαρακτηριστικά προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Εδώ δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί. Δυτικοί άνεμοι, παραμένουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι στα νότια θαλάσσια τμήματα. Στα 5 τοπικά ακόμη και 6 μποφόρ θα ενισχυθούν και εδώ οι βοριάδες μέσα στη νύχτα και κυρίως αύριο θα επικρατήσουν λοιπόν βοριάδες με τη θερμοκρασία να προσεγγίζει σε αρκετές περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα στον επόμενό μας χάρτη σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Γιατί είπαμε λοιπόν ότι περνάει μία κακοκαιρία από τις απογευματινές ώρες σήμερα. Ένα λοιπόν ψυχρό μέτωπο, βλέπετε χαρακτηριστικά με τους χρωματισμούς
που αρχίζουν και προσεγγίζουν τα Βόρεια Βαλκάνια θα φτάσουν λοιπόν μέχρι και τη χώρα μας. Αυτά τα φαινόμενα έτσι λοιπόν από τις απογευματινές ώρες σήμερα και αύριο θα έχουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας μας, δηλαδή στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και του Ανατολικού Αιγαίου. Πολύ μεγάλη προσοχή, δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις ή και από έντονους κεραυνούς. Άρα λοιπόν πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή. Κλείνουμε λοιπόν με τον τελευταίο μας χάρτη για να δούμε λοιπόν και τις αέριες μάζες, γιατί αυτή η διαταραχή που επισημάναμε από τα Βόρεια Βαλκάνια θα έχει λοιπόν σαν συνέπεια την πτώση της θερμοκρασίας. Θα μεταφερθούν δηλαδή ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βόρεια Βαλκάνια και θα πέσει λοιπόν η θερμοκρασία. Βλέπουμε τώρα εδώ χαρακτηριστικά με τους χρωματισμούς. Θα αρχίσει λοιπόν να υποχωρεί η θερμοκρασία από σήμερα το βράδυ και αύριο θα κάνει σχετική ψύχρα, θα λέγαμε κυρίως στα ανατολικά και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας μας, για να ανέβει και πάλι η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο και να πάμε πλέον έτσι σε σχετικά καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες.